Κάτοικοι των πύργων καθαρίζουν εθελοντικά το προάβλιο του παλαιού αστυνομικού σταθμού, όπου στη συνέχεια θα γίνουν οι αναγκαίες κτηριακές επεμβάσεις για να λειτουργήσει ως μουσείο ολοκαυτώματος. Είμαι Φωτιάδης Αντώνης, με 6 θύματα, η γιαγιά μου και 5 θείοι. Ήρθαμε σήμερα να τους κάνουμε ένα μνημόσυνο εδώ, βοηθώντας να γίνει ένα μουσείο, να βάλουμε φωτογραφίες και ό,τι απέμεινε από εκεί. Πρέπει να βοηθήσουμε για να γίνει αυτός ο χώρος να γίνει μνημείο, για να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν θυσιαστεί για μας. Σε μικρή απόσταση από το κτίριο του παλαιού αστυνομικού σταθμού βρίσκονται οι ερυπωμένοι αχυρώνες, τόπος μαρτυρίου γυναικόπαιδων που την άνοιξη του 1944 έκαψαν ζωντανά τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Όλο το χωριό κάηκε. Και όταν γυρίσαμε, κάθε ένας που ζητούσε το άτομό του. Και όταν ήρθαν εδώ για να δούνε ομαδικά που ήταν, δεν μπορούσαν να γνωρίσουν το άτομό του. Από το ρούχο ήθελαν τι φορούσε ο Πέτρος, τι φορούσε, και αναγνώριζαν τα άτομά τους. Δίπλα στην πόρτα εδώ ήταν ένας γειτονάς μου, είχε δύο παιδιά. Στην πόρτα που ανέβηκε, το ένα του είχε στη μια μασκάλι το κεφαλάκι, το άλλο στην άλλη μασκάλι καμένα. Και από εκεί τον αναγνώρισαν ότι είναι τα παιδιά του Δημήτρη. Την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των ιστορικών σημείων του χωριού ανέλαβε ο νεοσύστατος Σύλλογος Ολοκαυτώματος Ιερά Μνήμη, με σκοπό την ανάδειξή τους παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές, για να μην σβήσει μνήμη. Στο χώρο της Αχυρώνας εδώ έχουν καεί ζωντανία 120 γυναικόπαιδα. Θα φραχτεί ο χώρος περιμετρικά, θα μπουν μαρμάρινες πλάκες με τα ονόματα και των 350 νεκρών του χωριού μας. Παράλληλα, ο Σύλλογος καταγράφει τα γεγονότα της περίοδου 1941-1944 με πηγές στις μαρτυρίες των επιζώντων.